Από την κλειστή αίθουσα Νίκος Σολομονίδης στη Λέμεσο, εδώ που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο ζωντανά από το κανάλι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης στο YouTube και μέσα από την πλατφόρμα cbftv.net τον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος ο ΠΑΠ Κινεγκόν ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Αναγέννηση Γερμασόγειας. Μπάλα. Μαυρουδή πάει στο drive, σταματάει, υποπίεση, τάπα δέχεται, επιθετικό rebound όμως από την Πέτρα Όλοβιτς παρά την προσπάθεια εκεί της Μιχάλκο. Έρχεται η Μιχάλκο, θα πάρει το σιούτ από μακριά, η τάπα από τη Στυλιανίδη. Προσπάθησε η Τσενακλίεβα να σώσει την κατοχή χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εδώ κοιτάξτε, η Στυλιανίδη άγγιξε την μπάλα, έκανε το μπλοκ εκεί. Της ηλικίας της είναι από τις παίχτριες που δείχνει έμπειρη στο παρκέ. Παπαδούρη, ωραίο το drive και το καλάθι, 8-4 μπροστά. Προσπαθεί να βρει εκτός ισορροπίας στην άμυνα της ΑΕΛ. Μαυρουδή σταματάει την τρίπλα, βλέπει τη Στυλιανίδη, για τρεις Στυλιανίδη από τη γωνία. Σκοράρει για τρεις η Σοφία Στυλιανίδη και αμέσως time out που ζητάει ο Ηρακλής Πιτάκας βλέποντας την ΑΕΛ να ξεφεύγει 14-5. Στέκει από το επιθετικό rebound, το έχασε όμως. Fast break για την Αναγέννηση. Καλάθι και φάουλ για την Στέλλα Θεοδοσίου. Καλάθι και φάουλ λοιπόν για την Αναγέννηση. Εδώ πολύ ωραία η πάσα από την Μαρία. Α, και εδώ. Ναι, ήταν και εδώ πολύ ωραία η πάσα από την Μαρία Τόρλακ. Τη σπατάλησε όμως η ελευθερία. Στη συνέχεια καλή άμυνα από την Τσενακλίεβα. Και στη συνέχεια στο fast break για ΑΕΛ. Εδώ η εξίσου ωραία πάσα από την Μαρία Τόρλακ. Μαυρουδή, αστοχή, Αναγέννηση τρέχει. Με τη Θεοδοσίου, η Τσενακλίεβα, αυτή στη Μιχάλκο. Η Τσενακλίεβα ήρθε σαν τρέιλερ και σκόραρε. Περιμέναμε να το δούμε. Είναι καλές παίχτριες και η Θεοδοσίου και η ελευθερία του όμως. Η Αναγέννηση για να έχει τύχει σήμερα χρειάζεται τις τρεις που προανάφερα να ανέβουν, να ανεβάσουν απόδοση. Από την άλλη η ΑΕΛ, η οποία έχει την Πέτρα Όλοβιτς που κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα και σήμερα. Στους 17 πόντους και 8 rebound η Πέτρα Όλοβιτς και η διαφορά στο double score. Που είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο του αγώνα. Το κλέψιμο από την Τσενακλίεβα από τη Μιχάλκο, η οποία πάει μέχρι τέλους και σκοραρεί. Έξυπνα εκεί εκμεταλλεύτηκε την κακή πάσα από την Όρλοβιτς και time out που ζητάει ο Παντελής Κωνσταντίνου, προμονητής της ΑΕΛ. Την δυσκολία στην αντίπαλό της. Παπαδούρη για τρεις από μακριά. Κοιτάξτε τι καλάθι πέτυχε η ΑΕΛ με τη Στυλιανίδη. Χαμόγελα από την παίχτρια. Εδώ η επανάληψη. Κάτι μεταξύ βόλεϊ και μπάσκετ εκεί από τη Στυλιανίδη. Παπαδούρη, 5 και 6 λεπτά για το τέλος παρακάτι. Όρλοβιτς, Σμιθ, μόνη με το καλάθι σκοράρει. Πολύ ωραία ασίστα από την Όρλοβιτς, η δεύτερη της. Η Όρλοβιτς που έχει 19 πόντους και 10 rebound. Μιχάλκο. Σταματάει, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Παπαλάμινη κοντά, η Στυλιανίδη. Δυσκολεύουν την Μιχάλκο. Η Μερκούρη από μέση απόσταση πετυχαίνει το καλάθι. Αντωνίου ξανά η Μαυρουδή. Α, τρεις από τις 45 μοίρες. Σα σκοράρει η Ελένη Μαυρουδή. Καλάθι τριών πόντων. Αντρίποντα. 9 στα 13 είναι οι βολές που δεν είναι κακό το ποσοστό. Όρλοβιτς. Κοιτάξτε τι έκανε η Όρλοβιτς, σκοράρει απέναντι στην ψηλότερη της Μερκούρη. Κανένα πρόβλημα για την Πέτρα Όλοβιτς, η οποία κοντά στο καλάθι. Στην επίδεση, αν γέννηση είπαμε, η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής. Η Μιχάλκο θα πάρει την μπάλα. Τόρλακ θα δοκιμάσει από τα 6.75 και θα πετύχει το καλάθι τριών πόντων. Μαρία Τόρλακ που ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφιο μετά από αρκετή ώρα. Μιχάλκο. Τόρλακ πάει προς το καλάθι. Στη weak side η πάσα στη Θεοδοσίου. Πάει να ελευθερωθεί. Ζητάνε φάουλ της Αναγέννησης. Επιθετικό rebound. Μιχάλκο σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. Καλάθι φάουλ από την Κάσιντι Μιχάλκο που ρίχνει τη διαφορά τώρα στους 7. Τον διαιτητή. Παπαδούρη, παλιγανίσιο το καλάθι. Η ΑΕΛ που άρχισε να παίρνει μπρος, έστω και αργά, στο σύν 10 διάφορα. Για την ΑΕΛ, Τόρλακ θα δοκιμάσει από μακριά, θα στοχίσει. Ψηλά για το rebound, το κατεβάζει η Στυλιανίδη. Σοφία Στυλιανίδη, 5 πόντους, 5 rebound σήμερα.
Όρλοβιτς κάτω από το καλάθι χωρίς να έχει οπτική στο Στεφάνι σκοράρει, πολύ ωραίο. Περσίδα στην ανόρθωση και θα παίξει και στην Αυστραλία, έτσι, μεγάλες ευκαιρίες για τις Κύπριες παίχτριες. Πίεση ψηλά για την αναγέννηση, βγάζει όμως την, το full court press η ΑΕΛ που θα σκοράρει κιόλας με την Μαυρουδή. Το τελευταίο της παιχνίδι ήταν στις 6 του Φλεβάρη. Η ΑΕΛ στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου κατάφερε και έφερε μια παίχτρια της Σμιθ, χωρίς όμως να μπορέσει να την καλύψει επάξια. Η Όρλοβιτς τώρα είναι ξεπάλι στο παρκέ. Κοιτάξτε, εκεί κράτησε χαμηλά το πόδι της. Στο καλάθι που πέτυχε η αναγέννηση με την Τόρλακ. Πάτησε άγαρπα εκεί. Η Όρλοβιτς έχει αυτή την ιδιαιτερότητα να βρίσκεται στο Σολμονίδη, στο πάγκο του φιλοξενούμενου. Όρλοβιτς, καλάθι και φάουλ. Δέχτηκε και χτύπημα στο πρόσωπο με αυτή την άμυνα από την Τσένα Κλίεβα. Το τέταρτο της φάουλ. Η Όρλοβιτς, η οποία έχει χτυπήσει στην φάση αυτή. Κοιτάξτε εδώ το replay, πραγματικά κατέβασε το χέρι της εκεί. Αφήνει την μπάλα κάτω η Παπαδούρη, δεν θα βγάλει την επίθεση η ΑΕΛ. Σε ένδειξη fair play για την αντίπαλο και έτσι το τελικό σκορ στο Σολομονίδης θα είναι ΑΕΛ 71, Αναγέννηση Γερμασόγειας 56.